Θα... Εγώ δεν μπορώ. Πού είμαι! Με <laughs> ναι κοροϊδεύουνε. Τι είπα, επειδή μπήκε ο Νοέμβρη, α πούμε, παντού όλα τα μαγαζιά έχουν ξεκινήσει, έχουν διάφορα τέτοια και τα λοιπά, στολιδάκια. Και λέω τι ωραία που θα ήταν, το Νοέμβριο να είναι. Καρίτσια, τι προετοιμασία είναι αυτή την καρέκλα, αυτή την αηδία, το ξερατό, αυτό το χρωματάκι δεν μπορούσαμε όμω. Να μην είμαι γκρινιάρα. Καλή, τι ωραία θα κάνουμε Χριστούγεννα από τον Νοέμβρη. Ωραία. Α, τι ωραία που είμαστε εδώ και τώρα, αν πάντα τα αγαπημένα μου τα κέρατα. Τι κάνετε, παιδιά, γεια σα, αυτό δεν θα φτιαχτεί ποτέ. Είμαι η Μαρία Σολιωμού και εδώ η υπερπαραγωγάδα μα οργάνωσε Χριστούγεννα για μένα, που ξέρετε κάπω εντάξει τα Χριστούγεννα για μένα, είναι, καταλαβαίνετε τι είναι για μένα τα Χριστούγεννα. Ε, μ, δεν ξέρω αν προσέξετε την μπλούζα μου. Diva, I'm the bitch you hated, λέει από πίσω. Είναι κάποια απλά παιδιά που τώρα ξεκινάει στο YouTube. I'm <laughs> τους Του έκλεψα μια μπλούζα. Και λίγο έτσι την έβαλα. Έτσι θα πάρω λίγο έγκλη κι εγώ. Χριστούγεννα, παιδιά έρχονται. Τι περιμένει ο άνθρωπο όλο το χειμώνα. Τα Χριστούγεννα και μετά κατά τη διάρκεια του χειμώνα το καλοκαίρι. Είναι οι δύο καλύτερε μα εποχέ, όπω έχουμε ξαναπεί. Θα σα πρίξω με τα Χριστούγεννα. Εδώ, βέβαια, καταλαβαίνετε τώρα τη λούμπα. Ξεκινήσαμε νωρί-νωρί το Νοέμβρη να γιορτάζουμε εμεί, οπότε αυτό θέλω να φουντώνει. Ναι, μη μου κάνει χέρια, θέλω να φουντώνει. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θέλω να ντυθεί όλο το στούντιο όταν θα φτάσουμε το Δεκέμβρη, πρέπει να έχουμε μία προ τα πάνω καλυτέρευση κάθε φορά και το νερό μου. Ωραία, λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ξεκινάει ο Νοέμβρη με Χριστούγεννα. Θα το γιορτάσουμε φέτο δύο μήνε. Και τον Ιενουά, πολύ ωραίο. Α, και ωραίο είναι και αυτό. Κάτσε, πώ πώ Δύο. Ε, δύο κέρατα δεν είναι ποτέ αρκετά, χρειάζεται να γίνουν τέσσερα. Γελάει το σύμπαν εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα, όχι, το, το, Δε, το Δεκέμβρη, θα μπει το δέντρο. Το λέω εγώ τώρα. Θα δούμε τι θα κάνουν τα κορίτσια μου. Ξεκινάω. Θεωρεί. Ένα και δύο και ένα ίσον 3,5. Αυτό, ε. Μάλιστα, μπαμπάτσικο το νιώθω και αυτό. Μπράβο, παιδιά, όμως που έχετε το κουράγιο να γράφετε. Όχι, όχι, όχι. όχι. Αυτό είναι άλλο ένα μικρό βιβλίο. Ο Θεέ μου. Δύο συν μία, ίσον τρισήμιση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Καλησπέρα, Μαρία. σω να μην διαβάσει ποτέ αυτό το γράμμα. Παρ' όλα αυτά, ένιωθα την ανάγκη να σου στείλω, καθώ εμπιστεύομαι απίστευτα την κρίση σου και σε θαυμάζω σαν άτομο και σίγουρα σαν γυναίκα. Είμαι 26 ετών και α πούμε πω Μαρία είναι Αλέξανδρο. Αγόρι! Αγόρι, μπράβο, αγόρι! Τα τελευταία τρία χρόνια, αφού έχω τελειώσει τι σπουδέ μου, εργάζομαι σε μια εταιρεία, χώρο από όπου και ξεκίνησε το δράμα μου. Από τι πρώτε και όλε μέρε που ξεκίνησα να δουλεύω εκεί, γνώρισα κάποιον, να το πούμε Δημήτρη. Γρήγορα γίναμε πολύ καλοί συνεργάτε, μα και φίλοι, αφού είχαμε κοινέ απόψει και ενδιαφέροντα. Μοιραζόμασταν ακόμη και τα πιο προσωπικά μα ζητήματα. Υπήρχε πολλή εμπιστοσύνη και ασφάλεια μέσα σε όλο αυτό, και τελικά σύντομα απέκτησε έναν πραγματικό κολλητό εκεί για μένα, στα εύκολα και στα δύσκολα. Πολύ όλο αυτό έμελε να κλονιστεί όταν πριν ένα χρόνο ήρθε στο περιβάλλον εργασία μα η α ανδρομάχη. Δύο χρόνια μεγαλύτερη μα, εξαιρετικά εμφανίσιμη, έξυπνη, σεξι, μα σοβαρή και με άποψη, ιδανική για μένα γυναίκα, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Τόσο εγώ, όσο και ο Δημήτρη, την προσεγγίσαμε από την πρώτη στιγμή εντυπωσιασμένη από το ταμπεραμέντο τη και μέρα με τη μέρα, εγώ ξεκίνησα να εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου, φλερτάροντά τη όλο και περισσότερο, και αυτή έδειχνε να κολακεύεται. Όμω, ταυτόχρονα είχα ξεκινήσει να παρατηρώ πω ο Δημήτρη την πλησίαζε εξίσου. Γνώριζα πω επίση την θαύμαζε, καθώ συζητήσαμε για το πόσο μοναδική περίπτωση ήταν. Όμω δεν είχε δείξει ούτε αναφέρει πω τι θέλει ή γενικά πω θα ήθελε να προσπαθήσει να γίνει κάτι μαζί τη. Δηλαδή είχα πια αρχίσει να αμφιβάλλω αν ήμουν ο μόνο που τη διεκδικούσε στενά. Εδώ να προσθέσω ότι εγώ φλερτάρω χρησιμοποιώντα κυρίω την ευχαίρεια του λόγου μου και την εξωτερική μου εμφάνιση γενικά λαμβάνω μεγάλη επιβεβαίωση από γυναίκε. Ενώ ο Δημήτρη πιο αδύναμο εμφανισιακά υπολογίζει πολύ στο χιούμορ που έχει και στο παιχνιδιάρικο ευχάριστο ξωστρεφέ προφίλ του. Ω που λοιπόν μια μέρα ακούω τον Δημήτρη να προτείνει στην Ανδρομάχη να βγουν για ποτό, πρόταση την οποία εκείνη δέχτηκε, προφανώ όμω θα κατάλαβε πω παρακολουθούσα τη συζήτηση και δαγκώθηκα. Οπότε και αμέσω ζήτησε να μην πάνε μόνο οι δυο του, αλλά να βγούμε οι τρει μα, παρέα. Πού θα πάει αυτή η βραδιά, άραγε. Αφού υπήρχε χημεία τόσο ανάμεσα σε μένα και το Δημήτρη και το ήξερε, όσο και ανάμεσα σε εμά και εκείνη. Να μην τα λογώ βγήκαμε βράδυ σε ένα μπαρ και ήπιαμε αρκετά, ενώ βρισκόμασταν παράλληλα σε μια συνεχή προσπάθεια να λάβουμε την προσοχή τη. Κάτι που άρεσε να με κάνει να νιώθω άβολα και υποτιμητικά. Κάποια στιγμή ο Δημήτρη, που είχε πιεί και περισσότερο από όλου μα, γύρισε και τη φίλησε. Αυτή ανταποκρίθηκε. Μαρία ξεκίνησα να φασώνονται μπροστά μου και δεν το άντεξα. Χτύπησα δυνατά το τραπέζι, σηκώθηκα και έφυγα. Είχα καταλάβει τι τελευταίε μέρε ότι και εκείνο την ήθελε, όμω αυτό που έγινε ήταν γερή σφαλιάρα. Τον θεωρούσε αδερφό, και αυτό ο αδερφό, όχι μόνο δεν μου είχε εκμυστηριευτεί τα συναισθήματά του για αυτήν, αλλά ενώ έβλεπε πω πραγματικά ενδιαφερόμουν, ήταν παρόν συχνά όταν τη φλέρταρα αποφάσισε να διαφορήσει και να κοιτάξει την πάρτι του. Υπόψη εγώ, ότι εγώ, αφού έβλεπα την εξέλιξη των πραγμάτων, σκόπευα να του μιλήσω ανοιχτά για το πώ νιώθω. Όμω προέκυψε αυτό το καταραμένο βράδυ πολύ ξαφνικά γαμότο. Την επόμενη μέρα απέφυγα να του μιλήσω, όμω κάποια στιγμή με έπιασε και με ρώτησε γιατί είχα αντιδράσει έτσι και γιατί συμπεριφέρομαι έτσι. Νευρίασα πάρα πολύ. Λε και δεν ήξερα ή δεν μπορούσε να φανταστεί το λόγο. Του είπα ότι είμαι ερωτευμένο μαζί τη και μου απάντησε πω έτσι ακριβώ αισθάνεται για... Και για... Γι' αυτήν. Πω είναι πολύ σημαντική για αυτόν επίση, πω εκείνο το βράδυ δεν μείνανε στα φιλιά, πω προχώρησε στο σπίτι του και ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω, ακόμη και αν αυτό σημαίνει να λήξει φίλια μα. Έπαθα σοκ, δεν θα στο κρύψω, όμω απάντησα πω ωραία λοιπόν, και αν έτσι θέλει, ας επιλέξει εκείνη ποιος σας αξίζει περισσότερο. Αποφάσισα πω θα ήμουν νικητή σε αυτήν την ιστορία και θα τα γαμίσω όλα προκειμένου να την κερδίσω. Την επόμενη μέρα την πρόλαβα όταν έφυγε από τη δουλειά, τη είπα ότι θέλω όσο τίποτα και τη φίλησα. Είπε πω νιώθει το ίδιο και θέλει να βρεθούμε και μόνοι μα. Πήγα στο σπίτι τη το ίδιο βράδυ και κάναμε καταπληκτικό σεξ γεμάτο έρωτα και πάθο. Όμω από την επόμενη πάλι τα ίδια. Εκείνο να λέει πόσο την αγαπάει μπροστά μου, να την αγγίζει και τι μισέ ημέρε να γυρνάνε μαζί από τη δουλειά και τι υπόλοιπε να γυρνάει μαζί μου. Αυτό. <συγνώ> Αυτό με πείσμον όλο και περισσότερο και ξέρω ότι μα έπαιζε σε διπλό ταμπλό και έκανα ότι γουστάρι. Ναι. Αλλά την θέλω τόσο πολύ που δεν έχω ξανανιώσει έτσι για άνθρωπο. Που ακόμη και αυτή η κατάσταση στην οποία ήμασταν μπλεγμένοι ήταν για μένα κάτι παραβλέψιμο. Μια μέρα τη ρώτησα γιατί το συνεχίζει αυτό και τι την κρατάει στη σχέση τη με τον Δημήτρη, με τον οποίο πλέον δεν αντάλλαζα ούτε κουβέντα. Τότε ξέσπασε σε κλάματα και μου είπε ότι νιώθει τρομερέ ενοχέ που μα το κάνει αυτό, αλλά για πρώτη φορά η ζωή τη αισθάνεται ερωτεμένη και με του δυο μα ταυτόχρονα. Για εντελώ διαφορετικού λόγου. Πώ μα βρίσκει τόσο μοναδικού και δεν είχε ποτέ ξανά παράλληλη σχέση, όμω έχει εξειδανικεύσει αυτή την κατάσταση και αποφάσισε να τη ζήσει στο έπακρο χωρί να σκεφτεί την εξέλιξή τη. Ένιωσα πληγωμένο και πιο πολύ μπερδεμένο με αυτά που άκουσα. Δεν μπορούσα να καταλάβω αυτό που αισθάνεται. Πε μου, δεν είναι φυσιολογικό που νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να ερωτευτεί δύο ανθρώπους ή, ίσα και ταυτόχρονα. <laughs> Λόγω του έρωτά μου για αυτή να προχωρήσω και να σου πω πως αυτό το ερωτικό τρίγωνο με κέντρο και αρχηγό την Ανδρομάχη συνεχίστηκε με μένα να μένω πιστό και κολλημένο σε αυτή ως που φτάσαμε στον προηγούμενο μήνα που με κάλεσε για άλλη μια φορά σπίτι της να μου ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό και επίγον όπως είπε. Κάπως νιώθω ότι έρχεται. Ναι Μαρία μου μόλις είχε πιστοποιήσει πώ ήταν ήμουν σίγουρη. Πως ήταν έγκυος και δεν ήξερε βέβαια. Αν ήμουν εγώ ή ο Δημήτρης, ο πατέρας του παιδιού. Στον Δημήτρη δεν είχε πει ακόμα τίποτα. Ταλαιπωρημένη από μικρή με κάποια γυναικολογικά προβλήματα, ήξερε πω γενικά ήταν πολύ δύσκολο να μείνει έγκυο και ακόμη και αν δεν το είχε επιδιώξει τώρα, ήταν αποφασισμένη όποτε τη προέκυπτε να το κρατούσε υπό οποιοδήποτε συνθήκε γιατί υπήρξε ο κίνδυνο να μην αποκτήσει παιδιά ποτέ στη ζωή τη. Δεν ήξερα καθόλου πώ να τη δράσω. Ζήτησα λίγο χρόνο και λίγε μέρε αργότερα να βρεθούμε τρει μα και να το συζητήσουμε σοβαρά κάτι και που έγινε. Ο Δημήτρη είπε πω είναι πολύ νέο και μη έτοιμο για κάτι τέτοιο και πω από τη στιγμή που μπαίνει το παιδί στην εξίσωση δεν θα μπορούσε να είναι παρόν στη ζωή τη ανδρομάχη ο στήριγμα ή πατέρα. Θεωρεί πω όλο αυτό για εκείνον είναι πλέον too much και πω ενώ ξεκίνησε για την κάβλα κατέληξε υπερβολικά σοβαρό. Αυτή το και να γίνει, θα κρατήσει το παιδί. Λέει πω με θέλει ακόμη full και θα ήθελε να διανύσουμε μαζί αυτό το ταξίδι που ξεκινά για αυτήν ακόμη και αν δεν κρατήσει για πολύ. Μαρία, δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι φοδρά εδραιωμένο μαζί τη και τη θέλω στη ζωή μου. Όμω δεν νιώθω καθόλου έτοιμο να γίνω πατέρα. Και ακόμη χειρότερα, ίσω πατέρα ενό παιδιού που δεν είναι δικό μου, αλλά κάποιο που δεν θα, συγχω... που δεν θα συγχωρήσω τελικά για την προδοσία που έκανε. Όμω δεν αντέχω. Πεθαίνω σε σκέψη να μην είμαι μαζί τη. Και με την αποχώρηση του Δημήτρη από τη ζωή μα, μου παρέχεται αυτό. Το που επί ένα χρόνο κυνηγούσα, η αποκλειστικότητα. Τι να κάνω λοιπόν, να λάβω νωρίτερα από ό,τι αισθάνομαι σωστό, μια τόσο μεγάλη ευθύνη για κάτι που μπορεί να μην είναι δικό μου και που μπορεί να μην χειριστώ σωστά. Να κάνω τη λογική μου πέτρα και να ακούσω μόνο τα συναισθήματά μου που με θέλουν κολλημένο πάνω τη, ακόμη και αν με εγκαταλείψουν μετά από λίγο καιρό και με κάνουν να την πληγώσω ενώ θα βρίσκεσαι σε μια κατάσταση δύσκολη και απαιτητική. Ή να πληγώσω ακόμη χειρότερα τον εαυτό μου να την παρατήσω και να πονέσω μέχρι να την ξεπεράσω και να νιώθω τύψη, δεν ξέρω κι εγώ για πόσο καιρό. Μαρία, θέλω τη βοήθειά σου, συγγνώμη του εντόνι, αλλά κάποιο πρέπει να με βοηθήσει να πάρω την απόφαση. Από πού αρχίσαμε και πού καταλήξαμε. Αχ, Παναγία μου, πόσο σα ευχαριστώ για αυτό το γράμμα. Καταρχά, είμαι άναυδη. Αλέξανδρο, τον είπαμε. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, άκου τώρα, θα σου πω. Θα, θα είμαι πολύ ειλικρινή, που σημαίνει πάρα πολύ σκληρή. Θα ξεκινήσω από τα τριγύρω. Το έγραψε το γράμμα. Το ξαναδιάβασε να δει τη γράφη. Γιατί εγώ σε υπολογίζω. Α, το λε. Αυτό πήγα να πω. Είσαι 26. Όχι 13. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Συγγνώμη, αλλά αυτό αν μου το έστελνε ο γιο μου, θα το έλεγα παιδί μου σε χαζό είναι 18. Ε, παίζ... σαφέστατα παθαίνουμε όλοι χαζομάρα στον εγκέφαλο όταν ερωτευόμαστε. Γινόμαστε πιο αφελείς και κουτί από το ψωμί. Ρατικά. <laughs> <laughs> ε, είναι σοκαριστικό. Εγώ νόμιζα ότι στο τέλος θα βγει ο Φερεντίνος και θα μου πει πλάκα. <laughs> Αποκλείεται να είσαι αυτό. Αυτά τα βλέπουμε στι ταινίε και δεν τα πολυπιστεύουμε. Α, πες μου ότι κάνει πλάκα. Εγώ για, αρχή αυτό σκέφτηκα. Ότι μου κάνει πλάκα. Είπε να στείλει κάτι έτσι να το. Αλλά εγώ θα το απαντήσω. Βρέα αγάπη μου καλή. Μπαίνει σε μια εταιρεία, βρίσκει ένα Δημήτρη εκεί πέρα. Γίνεστε κόλο και βρακή. Τον Δημήτρη αυτό τον ξέρει πώ μήνε. Ε, τρία χρόνια. Ωραία, τρία χρόνια. Μπορεί. Εργασιακέ σχέσει, φοιτητικέ σχέσει, τέλο πάντων. Μπορεί να κάνει μια καλή φιλία. Γιατί έπρεπε να κάνει πίσω ο Δημήτρης, εγώ δεν το κατάλαβα από το γράμμα σου. Ένα το κρατούμενο, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Βάζεις κάτι ταμπέλες, τύπου ότι είσαι ωραίος της γειτονιάς. Αν καταλαβαίνω ότι είσαι ωραίος γκόμενος και ότι ο άλλος είναι ο Βιτσι. Έχω την ατάκα. Είδε εγώ έχει, όμω όμως η γλώσσα μου μαλλιάσει να λέω. Τι σημασία έχει η εμφάνιση. Γιατί τελικά να σου πω κάτι, τα εύσημα πρέπει να τα πάρει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Όχι εσύ, δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε ο Δημήτρη να μυρίσει τα νύχια του ή να τον αφορά πώ εσύ, ότι εσύ φλερτάρεις Μέσα σε ένα χώρο και από τη στιγμή που είσαστε και φίλοι και υποτίθεται ότι τα λέτε όλα, το πρώτο που έπρεπε να κάνει από τη στιγμή που είδες ότι και αυτό είναι λίγο σουφσού, να το βιάσει και να του πει να σου πω. Τη γουστάρω το πρώτο, την πρώτη μέρα που το κατάλαβε. Τη γουστάρω, τη θέλω πάρα πολύ και να σου πει και αυτό εκεί. Α, ναι, οκ, okay, εγώ μπορώ να κάνω πλάκα λίγο, α πούμε. Τώρα που μου το έπες, κάνω πίσω. Ένα σου πει και εγώ τη γουστάρω. Α κερδίσω καλύτερο. Και ξέρει ποιο θα ήταν ο καλύτερο αν κέρδισε? Ο Δημήτρη. Γιατί ο Δημήτρη τη είπε να βγούνε και είπε ναι. Και μέχρι εκεί το ακούω γιατί πρόσεξε. Αν, έρχο, αν δούλευα κι εγώ σε μια αντίστοιχη φάση. Και έρθει ο φίλο του γκόμενου που γουστάρω και μου πει να βγούμε. Θα ελπίσω στο πίσω μέρο του μυαλού μου ότι θα έρθει και ο κολλητό. Και από τη στιγμή που δεν μου ζητάει αυτό που γουστάρω και μου ζητάει ο φίλο του, μπορεί να πω: Ναι, αλλά να πάρουμε και τον Αλέξανδρο ή να βγούμε όλοι μαζί για να αποκτήσω ένα αυτό, για να μην έρθω εγώ του γρού να σου μιλήσω. Μέχρι εκεί το ακούω ότι βγήκατε κητρή σα. Αλλά μετά φιληθήκανε μπροστά σου. Δηλαδή, με συγχωρεί, μετά από αυτό, εσύ που σηκώνε και βαράστο, Ποιο είσαι, κυρία, που θα μα βαρέσει και το χέρι στο τραπέζι. Κάποιο σχέστηκε αγάπη μου. Γιατί έπρεπε. Εγώ βλέπω μια περίσσια α πούμε, έναν περίσιο, εγώ, εγώ από σένα, ότι επειδή εσύ είσαι ωραίο. Και δεν ξέρω εγώ τι και η κίνησή σου και το έτσι σου αυτή μου λέει ότι ε, πώ προσεγγίζει τι γυναίκε και πέφτουν εξαιρε, καταλαβαίνω εγώ από κάτω ότι έχει μια υπεροχή σε σχέση με τον καημένο τον Δημήτρη, ο οποίο δεν είναι να στηρίζεται στην εξωτερική του εμφάνιση. Αλλά κοίτα όμω που το παιχνίδι το κέρδισε ο Δημήτρη και βγαίνει από όλο αυτό αλόβητο. Και μην σου πω ότι θα είναι και δικό του το παιδί. Εγώ στηρίζομαι στην δική σου. Ασχολούμαι με τη δική σου συμπεριφορά. Είναι ούτε 15 χρονών. Σαν να σου πήραν το γλυφιτζούρι. Και μετά πεισμώνει και λε, ωραία λοιπόν. Και πεισμώνει και λε, ωραία, α κερδίσει καλύτερο. Και σα παίζει η γκόμενα. Ε, μπεγλέρι. Don't, 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 don't. Και πολύ καλά κάνει, βέβαια, το κορίτσι θα τη δώσω από κάπου τα συγχαρητήρια μου. Όχι, δεν φέρθηκε ούτε αυτή σωστά. Δεν είναι αυτό ο σωστό τρόπο. Είστε σε ένα εργασιακό χώρο. Αν είσαστε στην Αμερική, θα σα είχαν απολύσει όλου και δεν μπορούσατε να βρείτε δουλειά. Είστε σε ένα εργασιακό χώρο και βγαίνετε τριπλέτα. Αν μου λέγε ότι βρήκαμε τριπλέτα, φασώθηκε με αυτόν, φασώθηκε μαζί μου και μετά πήγαμε σε ένα ωραίο σπίτι και έγινε μία ωραία τριπλέτα, την ώρα περάσαμε και είμαστε έτσι. Θα σου πω, ωραία. Αλλά εδώ εσύ ξαφνικά ερωτεύεσαι μόνο σου. Μόνο σου. Γιατί αυτή καβλάντιζε μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Αλλά όπω ξαναλέω, έστω ότι τη λέει ο φίλο σου να βγείτε και βγαίνει κι εσύ και είστε δύο που την καβλαντίζετε. Αυτή φιλιάται με εκείνον. Ότι θύμωσε για ποιο λόγο. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί ο Δημήτρη σου φάγε την κόμερα. Τι είσαι εσύ. Χαπατό και δεν μπορεί να την διεκδικήσει. Α τη διεκδικούσε εσύ. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Δημήτρη Θεορολίσσεν, θα ήταν ένα Κώστα στη θέση του. Αυτό δείχνει το εξή δύο πράγματα. Ότι παρέχει εμπιστοσύνη στην εξωτερική σου εμφάνιση δεν φτάνει. Ένα το κρατούμενο. Ότι πίστευε ότι θα κάνει άκρη να, να διαβώ. Όλοι επειδή γουστάρει εσύ ότι το δικαιούσε. Δεν το δικαιούσε. Όποιο πρόλαβε. Και σκασίλα του του άλλου. Δεν μου το είπε. Τη γουστάρω κι εγώ. Πάμε και βλέπουμε που χαλά το ραντεβού, μπαίνει και εσύ στη μέση. Mm -hmm. Η γκόμενα φιλιέται μαζί του. Γιατί θα μπορούσε να του πει: Ε, χίλια συγγνώμη, αλλά ξέρω εγώ τι. Δεν το είπε. Κάθε μαλάκα ενώ φασώνονται. Τσαντίζεσαι. Του ζητά τα ρέστα. Και μετά πα κι εσύ. Ζητιανό. Φασώνεται και μαζί. Και, κέρδισε δηλαδή στο Δημήτρη την κόμενα. Εσύ τι κέρδισε από όλο αυτό. Τίποτα. Κάθεσε θεατή, γιατί προφανώ ο Δημήτρη σχέστηκε. Ήθελε απλά να κάνει φάση μαζί τη, να, να, την έχει, όχι να κάνουν κάτι σοβαρό. Εσύ λοιπόν που ήθελε κάτι σοβαρό, που έπρεπε να το έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και φέρθηκε όλο λάθο με το φερσιμό σου, έχει κάτι παρατηρητή και βλέπει μία τον Δημήτρη, μία εσένα, μία τον Δημήτρη. Μέχρι που γίνεται αυτό. Δεν μπορώ, ε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω και την κοπέλα από ένα σημείο και μετά. Δεν θα έπρεπε να βλέπει κανέναν από του δύο σοβαρά. Γιατί είστε δύο γελοί φίλη που μέσα στην εταιρεία γίνεται ρεζίλ των σκυλιών. Θα έπρεπε να κάνει την πλάκα τη και να σα έχει και να γελάει ανέκδοτα να σα δείχνει στι φίλε τη. Και λέει, βγήκαν, βγήκαν και δύο, δεν μπορώ αυτό, και εκείνο και του όγκου του δύο και του παίζω. Πραγματικά. Πραγματικά, σου μιλάω πολύ ειλικρινά. Είναι ρεζιλίκη αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που βλέπει ότι αυτή η γκόμενα φιλιάται μπροστά σου με αυτόν, δεν είναι το πρόβλημά σου αυτό πια. Αυτό γιατί ούτε παιδικό σου φίλος είναι από το σχολείο, ούτε κατάλαβε γιατί δεν τον ενδιαφέρε να καταλάβει αν εσύ ενδιαφέρε ή δεν ενδιαφέρεσαι. Δεν του το είπε κιόλα, Οπότε μην του χρεώνει κάτι τέτοιο, πώ μου το έκανε αυτό και με πρόδασε. Σιγά καλε. Τι είστε. Τρία χρόνια δουλεύετε δίπλα-δίπλα και λέτε, Πουτσοχάμπερα. Και γιατί να το καταλάβει. Μπορεί να μην ήθελε να το καταλάβει. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρε. Αν μα λε και πολύ ωραίο άντρα και αυτό δεν είναι και τόσο, γιατί. Χαζό είναι να σου πει: Ναι, συγγνώμη. Έλα, εσύ τα καταφέρει. Όχι. Υποστήριξε τον εαυτό του, διεκδίκησε την κόμενα και την κέρδισε. Και πήγε εσύ από πίσω, κολομποτσάκι μποτσάκι δεύτερο. Και πιστεύει. Ότι θα σου πει: Ναι, τελικά είσαι ένα γουστάρο πάρα πολύ. Και είμα... Αλλά είμαστε ερωτευμένοι όλοι μαζί. Πώ μπορώ να είμαι και με του δύο. Ε, δεν γίνονται αυτά. Να είσαι ερωτευμένη εξίσου με δύο άντρε. Μπορεί να συμπαθεί, να γουστάρει, ο ένα να συμπληρώνει τον άλλον σε διάφορα πράγματα. Αλλά να σου πω και κάτι μυστικό. Αν βρεθεί στη φάση που εκεί που φλερτάρει με τον έναν και με τον άλλον και τον παράλλον και ξαφνικά βρίσκεσαι με δύο, που σημειωτέων δεν μπορεί να δουλεύουν στην ίδια εταιρεία και να έχει φίλοι, γιατί εκεί πάει αλλού το πράγμα. Εκεί πρέπει να έχει και κάτι πιο ίχνο ντροπή, α πούμε, από την πλευρά τη κοπέλα. Καταλάβω. Να πει ότι είναι δύο άγνωστοι μεταξύ του. Και ο ένα έχει αυτό το κομμάτι καλό, άλλος αυτό το άλλο το άλλο κομμάτι καλό, ξεκινάει για πλάκα κάτι, ευσούμφουμ και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένο σε μία τριπλέτα και λε: Πρέπει να διαλέξουν ένα από του δύο. Μπορεί να με δύο ανθρώπου που νομίζει και οι δύο είναι ερωτευμένοι και να τρέχει πάνω κάτω, εκτό αν ήθελε να το κάνετε πολύ άμορου. Δεν ξέρω πώ ήθελε η κοπέλα να το πάει, γιατί δεν ήταν τίποτα κρυφό. Δευτέρα ήταν την Παρασκευή, τη Δευτέρα Σάββατο. Δεν ήταν κάτι κρυφό. Ο Δημήτρη νομίζω ότι δεν τον ενδιαφέρει καν. Εσένα και εγώ ήταν ο παππό σου. Οπότε από τη στιγμή που δεν γίνεται πολύ άμορφο και να είμαστε όλοι. Οπ, ματαλά, καλή ώρα. έπρεπε κάπω να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Είναι όλο το λάθο είναι δικό σου. Σου δίνω την ευθύνη την περισσότερη να την πάτησε. Εκείνη το μόνο σε ελαφρυντικό. Τώρα. Δεν υπάρχει. Είμαι και με του δύο ερωτευμένοι εξίσου. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και συνήθω όταν είσαι με δύο ανθρώπου παράλληλα. Που έχει αρχίσει για πλάκα ας πούμε, και εξελίσσεται σαν κάτι πιο σοβαρό, πίστεψε με στην πορεία του δύο, και του δύο και βρίσκει ένα. Γιατί δεν μπορεί να φανταστεί, επειδή το έχει συνδυάσει έτσι η κοπέλα αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να, σ... να σκεφτεί τον έναν χωρί τον άλλον. Είναι λίγο αλληλοσυμπληρώνονται αυτέ οι φάσει, αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Ε, εγώ θεωρώ ότι σε όλου έχει τύχει αυτό να μην μπορεί να αποφασίσουν μεταξύ από την Κική και την Κοκόπια να διαλέξω, όταν είναι δύο συγχρόνω. Σε, περι... σε περιόδου μιλάμε τώρα που δεν ξέρει, δεν θέλει και πολλέ σχέσει. Δεν κρατιούνται αυτοί οι δύο. Χωρίζει και από του δύο τελικά. Δεν σου κάνει κανεί. Ε, έχει γίνει όμω αυτή η στραβή, η οποία στραβή αυτή είναι σοβαρή. Η κοπέλα είναι έγκυο. Και αυτή τη στιγμή τι θέλει, έναν πατέρα για το παιδάκι τη. Κάποιο να τη το αναγνωρίσει ακόμα και στην εποχή που ζούμε και τα λοιπά, ε, όταν γεννιέται ένα παιδάκι το οποίο εκτός γάμου το λέω του και εγώ το ίδιο έγινε ε, για να μην γραφτεί να μην περάσει ως νόθο στα χαρτιά και φαντάσου τώρα το 2005 εγώ ε, τι, τι κακό έπαθα εκείνη την ώρα πρέπει να δηλωθεί τύπου δεν το γλιτώνεις το νόθο πας δηλώνεις το παιδί παίρνει το όνομα του πατέρα, ονοματοδοσία ξέρω εγώ τι κάνεις αναγνώριση Αναγνώριση, νοματοδόση για βάφτιση. Ε, Κάνει αναγνώριση, παίρνει το παιδάκι το όνομα. Όσο καιρό είναι η μαμά μέσα στο νοσοκομείο, νόθω, νόθω και περνάει όλα τα χαρτιά του νοσοκομείου και μετά τρέχει σαν τον τρελό για να σβηστούν αυτά τα χαρτιά και να περάσει η αναγνώριση από τον πατέρα κτλ. Για να μην μείνει κάτι τέτοιο. Έχουμε. Τέ, 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 τόσα στεγανά με στο κεφάλι μα, α πούμε, ω κοινωνία. Εγώ που δεν ήμουν τέτοιο άνθρωπο, έπαθα το μαύρο πανικό. Δηλαδή θυμάμαι τον Αθανασίου, γεννήθηκε, φεύγω. Μετά που γέννημασαν έτσι, μετά που γέννησα, έφυγε να πάει και είχε τρεις μέρες καθυστέρηση. Το παιδί για τρεις μέρες ρεφόταν όθο και δεν, δεν, δεν ε, ε, είμασταν καλά με τα ρούχα μας. Μετά σβήστηκε, πέρασε το όνομα του πατέρα του κτλ. κτλ όλα μια χαρά. Θέλω να σου πω πόσο άγχος έχουμε μέσα στο κεφάλι μας και μας το έχουν περάσει όλες οι γενιές ότι δي, μπάσταρδο. Λοιπόν, καταλαβαίνει ότι και αυτό το κορίτσι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην. δεν θέλει να μεγαλώσει ένα παιδί μόνη τη. Μπορεί να είναι ευκαιρία τη όντω να κρατήσει αυτό το παιδί. Δεν ξέρω. Είναι 28 χρονών, λε δύο χρόνια μεγαλύτερη. Μικρή, πολύ μικρή είναι ακόμη για παιδί, αλλά σου λέει αν είναι η ευκαιρία τη αυτή και έχει κάποια γυναικολογικά προβλήματα και θέλει το παιδάκι. Οκ. Okay. Είναι λάθο όλο. Δεν μπορεί από εκεί. Συγγνώμη. Δεν, δεν είναι θέμα ηθικό. Δεν είναι θέμα ηθικό που το συγκρίνω. Είναι θέμα. Δεν, το κολλάει, δεν, κολλάει, το μυαλό μου. Από εκεί που εγώ τα έχω με δύο κολλητού και πηγαίνω μία με τον έναν, μία με τον άλλον, θέλω να γίνω μάνα. Όχι ότι δεν μπορεί και σαφέστατα μπορεί η κοπέλα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ γρήγορο το χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, από εκεί που λέω λα, 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 λα. ξαφνικά τώρα θα σοβαρευτώ και ποιο, από τους δύο θέλει, γιατί κάτσατε κάτω να το να αποφασίσει κάποιος τι θα πει. Εγώ θα το πάρω, τι λέτε παιδιά, είστε με Όχι σα παίζει. <laughs> Όχι σκασίλα τη για εσά. Κάνει την. Μπορεί. Και βέβαια τώρα θα σου κλάψει και θα σου αυτοθεί ότι εσένα ήθελε πιο πολύ. Εννοείται. Γιατί καταλαβαίνει ότι όταν είναι μια γυναίκα, οι ορμόνε κάνουν πάρτι και εκεί πέρα που γελάει, κλαίει. Και εκεί που κλαίει, παθαίνει κρίση. Και εκεί που παθαίνει κρίση, θέλει να κοιμάται. Και... Είναι σε μαύρο χάλι η κατάσταση μια εγκυμοσύνη. Και δεν ξέρουμε αν έχει και κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα, πόσο καλή ή κακή εγκυμοσύνη θα έχει κοπέλα. Χίλια δύο πράγματα και σαφέστατα θέλει στήριξη. Δεν είναι μόνο να, να πα στο ληξιαρχική πράξη να την κάνει. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Δημήτρη έβγαλε την ουρά το πέξο Εσύ το σκέφτεσαι ότι τι. Τι σκέφτεσαι ακριβώ. Εντάξει, μπορεί να γίνω πατέρα, αλλά θα έχω κερδίσει. Τι πρόβλημα έχει, παιδάκι μου, με την απόρριψη. Γιατί είναι φούλα απόρριψη την αρχή για σένα αυτό, ε. Είσαι ο δεύτερο, κανονικά. Τι μασάς Τι, Πού μάσεις εσύ ακριβώς Μιλάμε, κατα, Καταλαβαίνω σε ένα σημείο Τη χαζεμάρα που παθαίνουμε καταλαβαινω σε ενα όταν ερωτευόμαστε Ως ένα σημείο Τώρα Αλεξανδρέ μου λίγο ε. Δεν είσαι 15 και 18 Γιατί έτσι με ακούγεσαι Είσαι 26 χρονών πρέπει, Κανονικά πρέπει να είσαι άντρα Κανονικά Ξέρω Είναι δυνατό να μάσεις από μια γκόμενα στο γραφείο που ερχόσουν όχι δεύτερο κυδρωμένο, και, και αυτή τη στιγμή θα, 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 θα σε κάνει να τη μεγαλώσει ένα παιδί το οποίο δεν ξέρουμε ποια νου είναι. Η οποία όπω σου εξήγησε, δεν πειράζει, σου είπε κιόλα. Μπορεί να μην μείνουμε για πάντα, μα που δεν θα μείνετε. Κάπω έτσι δεν το είπε. Απλά τι, θέλει κάποια παρέα, α πούμε. Δεν ξέρω. Απ' την άλλη, αν είναι δικό σου το παιδί. Θα ήθελε να κάνει παιδί γενικώ, ή θα μπορέσει να ζήσει ένα από του δυο σα. Δεν ξέρω για το φίλο το Δημήτρη. Με την ιδέα ότι κάπου υπάρχει το παιδί του. Ή θα κάνει DNA τεστ την κοπέλα όταν γεννηθεί το παιδί. Δηλαδή, εσένα σε θέλει αυτή τη στιγμή γκόμενο κατά τη διάρκεια τη Αχ, σε κλαίω, καημένε Αλέξανδρε, πώ σε κλαίω. Άλλη, θέλει μια παρεούλα η κοπέλα. Η διαδικασία τη εγκυμοσύνη. Τώρα, αν εσύ νιώθει ότι επειδή θέλει να νικήσει και να αυτό. Ε, ότι πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα για να την έχεις Ψάχνετε για μαλάκε, κυρία μου. Δεν ξέρω. Κάπω έτσι το ακούω. Απ' την άλλη, μπορεί να έχω πάρα πολύ λάθο. Not. Ε, και πραγματικά να μπερδεύτηκε και να φίλησε το Δημήτρη. ή να ήπια λίγο παραπάνω και να. Όλες τις, όλο τον καιρό που ήσασταν παράλληλα. Μόρ με κοροϊδεύει! Που τα γράφει και δεν τα ξαναδιαβάζει. Αλέξανδρα, ξύπνα. Δεν μπορώ να σου προτείνω αν θα μείνει, θα φύγει, γιατί παίζει το παιδί στη μέση. Δεν μπορώ να σου προτείνω ξαφνικά από εκεί που... Ε, δεν κάνατε το κέφε, εσύ την έβλεπε σοβαρά. Ότι μπορεί να είναι η ευκαιρία σου να την έχει, Ναι, μπορεί να είναι. Ε, δεν θα την ήθελα κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν νίκησε, αγάπη μου. Έφυγε ο άλλο από το παιχνίδι. Ο άλλο μπήκε, έκανε την δουλίτσα του. Πρώτο και καλύτερο, έκανε αυτό που ήθελε και σ' άφησε μαλάκα. Ότι. Και αυτή στο τέλο θα μείνει με το παιδί τη. Κάτσε. Δηλαδή δεν μπορεί να τη πει Ναι έκανε ένα τεστ, ναι, να δούμε ποια νου είναι. Πώς, τι θα κάνει τώρα. Θα πρέπει να φάσω όλη τη λέζα τη εγκυμοσύνη με αυτή τη γυναίκα η οποία για μένα είναι αναξι... αναξιόπιστη. Δεν είναι δυνατόν μπροστά στη μούρδα, δεν ήταν καν κρυφό. Να... Να... να ανακαλύψει μετά από καιρό ότι είχε παράλληλε σχέση μαζί σου. Είδα Ήθε... όλα. Πολύ τίμιο αυτό, βέβαια, από μεριά τη. Δεν κρύφτηκε ποτέ. Σου λέει: Θε, δεν θε. Έκανε, δηλαδή. αριστούριο τα συγχαρητήριά μου. Δεν θα, δεν θα μπορούσα να το κάνω, δηλαδή. Ηθικά, εγώ μέσα μου αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ, αν με ρωτά. Δεν θα μπορούσα να, να μείνω έγκυο και να πω ότι κρατάω το παιδί από κάποιον άλλον που δεν ξέρω ποιο είναι. Απλά επειδή μπορεί να μην μπορώ να κάνω παιδί, δεν ξέρω. Μην λέω και μεγάλε κουβέντε. Γιατί μπορεί η κοπέλα να έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Α πρόσεχε! Όμω, όταν έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και θε πάρα πολύ καλά να, θες να, να κάνεις παιδί Επίσης δεν καταλαβαίνω πως κάνατε σεξ τρεις άνθρωποι χωρίς προφύλαξη <laughs> Για εξήγησέ το μου βρε αγάπη μου Και μην μου πει κανείς ότι έσπασε το προφυλακτικό Γιατί εδώ μυρίζει από μακριά Ψάχνετε για μαλάκες κυρία μου Πολύ ωραία ερώτηση αυτή Θα ήθελα να τη μεταφέρεις εκ μέρου μου Πως γίνεται να, για να μην ξέρει ποιο είναι το, το παιδί, είπα να πει ότι ούτε εσύ φοράγε προφυλακτικό. 15 χρονών ο γιος μου ξέρει να φοράει επιφυλακτικό. το πω και αυτό. Παιδιά, τι βλακίε είναι αυτέ τώρα, τι συζητάμε, α πούμε. Μου φαίνεται, όχι φω φανάρι. Έχει κάποιο πρόβλημα με το λαιμό σου, η χολήπτη μα δεν είναι καλά. Θα <laughs> πνιγεί, θα πέσει κάτω. Μήπω είσαι εσύ ένα από του δύο. Όχι, παιδιά. Όχι, όχι, μπορώ να λέω 100 ώρε, α πούμε, αυτή την κατάσταση. Δέχεσαι να είσαι σε μία σχέση με μία γυναίκα η οποία πάει και με τον συνάδελφο που μπαίνετε κάθε μέρα στο, στην εταιρεία και λέει Καλησπέρα, καλησπέρα. Ή δεν μιλάτε καθόλου και είστε έτσι τα κομπιούτερ, α πούμε, και είσαι χωρί προφυλακτικό. Και αν είχε κι άλλου τρει, όπω βλέπει, δεν δυσκολεύεται η κοπέλα. Πολύ άμορου. καλά κάνει. Αλλά γιατί δεν προφυλάσσεται. Ή μήπω ήθελε αυτό το παιδί εν τέλει, δεν, τον... δεν την ενδιαφέρει τίποτα και θέλει να κάνει το παιδάκι τη. Και σου λέει καλό θα να έχω παρέα, τώρα αν δεν έχω χεστικά θα βρω τον επόμενο μαλάκα θεμητά όλα. Εγώ είμαι και μαζί τη και όχι. Αν επιλέγει να κάνει τέτοια ζωή, σαφέστατα. Είναι η επιλογή σου. Εγώ θα σε κρίνω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο καθένα μπορεί να κάνει την επιλογή του. Εμένα μου φαίνεται ανήθικο αυτό το πράγμα ε, από τη στιγμή που δεν είναι πολύ άμορφο σε σχέση. Τη βγάλω το καπέλο σαφέστατα. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Να έχω δύο μαλάκε μέσα στον. Γιατί είστε μαλάκε. Συγχωρήστε στον ίδιο χώρο και λέω μπιπ εσύ, μπιπ εσύ. Και να περιμένω τι. Εσύ τι περιμένεις. Εσύ καταρχάς λίγο να συνέλθεις και να καταλάβεις ότι η εμφάνιση δεν είναι το παν. Ε, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Ότι δεν είσαι ο καλύτερος του χωριού και πρέπει πάντα να κερδίζεις. Άσε να σου πάρουν και το μάτς κάποια άλλη καμιά φορά και μπορεί να είναι κέρδος για σένα overall. Γιατί εσύ μπήκε σε αυτό το πράγμα με το ζόρι. Με το ζόρι και τώρα είσαι, όχι να κάνω, ξαφνικά θα βρεθώ με παιδί και μπορεί να μην είναι δικό μου. Και η κατεμιά είναι τέτοια που δεν θα είναι δικό Ένα παιδί είναι αυτού που το μεγαλώνει. Με συγχωρείτε. Αν αποφασίζει να μπει σε όλο αυτό και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, θα σου πω εγώ ότι από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει έτσι τρεβά όλη αυτή η ιστορία, δεν υπάρχει πέπτος να ισιώσει. Θα βρει κι άλλον. Τον φέρει και σπίτι. Έλα, γνωριστείτε τώρα. Γιατί μάλλον υπάρχει ένα προηγούμενο εδώ, μια ελευθερία, Πώ γίνεται, ρε παιδιά. Εμένα με ξεπερ... Μέσα στην ίδια εταιρεία. Να είμαι εγώ στο Serial και να είμαι με τον πρωταγωνιστή και τον αγωνιστή και να το... είμαστε μαζί και να παίζουμε μετά. Συγχρόνω. Και να μην είναι και οι τρει στο κόλπο υπό την έννοια ότι αφ, Τι βρίσκουμε έτσι εμεί. Είστε με τα καλά σα. Τρίτη, τρίτη ε, ξεκαθάρισε. Τι θες εσύ. Όχι εγωιστικά, το κέρδισα το κορίτσι. Αυτό δεν είναι κορίτσι για σπίτι. Ακριβώ. Για σένα τουλάχιστον δεν είναι. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι. Κάποιο άλλο μπορεί να λειτουργήσει αλλιώ μαζί τη και να είναι και αυτή αλλιώ. Για σένα αυτό είναι, όχι τρική, είναι ντέρμπι που θε να αποδείξει κάτι στον εαυτό σου ότι φ, κέρδισα. Τελείω είναι αυτό, αγάπη μου καλή. Και βέβαια, μαύρο φίδι που σέφαγε. Ταω παρακάτω. Κότα από το εξωτερικό. Κότα, ε. Τα αγαπημένα μου. Αυτό δεν είναι τόσο μπαμπάτσικο. Λοιπόν, αγαπημένη μου Μαρία, είσαι είδωλο και γι' αυτό το πόντ σου κάνει πάταγο. Λε αλήθειε σκληρέ και μια τέτοια αλήθεια θέλω να ακούσω κι εγώ εξού και το γράμμα μου. Πριν έξι χρόνια γνώρισα με έναν κινηματογραφικό τρόπο τον Απόλυτο Έρωτα. Γεννούσα από βραδινή έξοδο με μια φίλη μου και στην είσοδο τη πολυκατοικία μου είδα ένα μελαχρινό δίμετρο μανάρι. Ναι. Ε, να καπνίζει μοναχό του. Κατευθείαν και τα γελάσαμε, ανταλλάξαμε κοπλιμέντα και του πρότεινα να ανέβει σπίτι για να γνωρίσει. Παιδιά, είστε τρελοί. <laughs> Ο άνθρωπο που ήταν από κάτω το μανάρι που κάμισε κάτι την πολυκατοικία του μπε ανέβα λίγο πάνω. Κλέφτε, ποδίτε και φωνιάδε όλου του κόσμου, ελπίζω να μην ακούνε αυτό το. Είστε καλά. Είστε καλά. <laughs> <laughs> Δεν βλέπετε ταινίε. Κάπω έτσι ξεκινάνε κάτι θρύλε πολύ σοβαρά, ε. Να ανέβει σπίτι για να, για να γνωριστούμε. Δεν το πήγα στο πονηρό. Ήμουν άβγαλη τι τελείω τότε. Τότε, πριν 6 χρόνια, πώ γνώνει, αγάπη μου, αν δεν είσαι 16. <σ <plywood> <σ <humanities> είσαι... 6 αν είσαι 22, α πούμε, ήσουν 18, ήσουν άβγαλη τι. Ποια γυναίκα στα 18 είναι. Δεν, ξε... δεν ξέρω. Δεν ξέρω, άστε, μιλάω μεγάλε κουβέντε. Ότι <σ> ξαναεπαναλαμβάνω, <demek> εγώ ξαναεπαναλαμβάνω. Πολύ ωραίο. Ε, στην είσοδο τη Πολυκατοικία, ένα μελαχρινό δίμετρο μανάρι, Ωραία. Δεν θα ήθελε να κάνει σεξ μαζί, να γνωριστείτε. Το να ανεβάσει σπίτι για να γνωριστείτε. Το ότι μπορεί να σου βγάλει το τσεκούρι και να σε κάνει φετών. Όχι. Όχι. Εντάξει. Ωραία. Ω μισό Έλληνα και μισό Γερμανό αυτό. Α, ήταν και ξένο. Ωραία. Δεν τον πιάνω ποτέ. Ε, μου ανακάλυψε ότι μένει μόνιμα στη Γερμανία και έρχεται κάθε καλοκαίρι Ελλάδα, μια και μέχρι τα 18 ζούσε στην απέναντι πολυκατοικία από μένα. Άντε. Κάρμα is Ή μάλλον κάθε. Κάθε τι για κάποιο λόγο γίνεται. Το βράδυ εκείνο έμεινε σπίτι μου να μιλάμε μέχρι τι 7 το χάραμα. Απόλυτη χημία, επικοινωνία και έντονα βλέμματα. Έφυγε και καθόταν στην πόρτα τη πολυκατοικία του απέναντι να με παρατηρεί να μαζεύω τον μπαλκόνι. Α δεν έχει φοβηθεί πουθενά όλα αυτά. <laughs> καθόταν στην απέναντι την πολυκατοικία στην είσοδο και σε κοίταζε. Είχα πάει 911. What's the emergency? Σοκ, σοκ, ε! Ρε παιδιά, συγγνώμη. Ε, γυναίκα μου μιλάει, έτσι. Φαντάζομαι η γυναίκα μου μιλάει. Την ναι. επόμενη μέρα πάλι σπίτι μου με κρασάκι μέχρι το χάραμα, αλλά αυτή τη φορά με νέε αποκαλύψει. Είχε σχέση έξι μήνε με μια ξένη στη Γερμανία, η οποία θα ερχόταν τι επόμενε μέρε για διακοπέ. Μου κόπηκαν τα φτερά. Πέρασε ένα εξάμεινο που μιλούσα μαραιά με μηνύματα. Α, μάλιστα, πήγε πίσω στην Γερμανία. Εμφανίζεται μετά από μερικού μήνε Ελλάδα πρόοπτα και με καλή σπίτι μου με κρασί στις 12 το βράδυ. Τι? Με καλή σπίτι μου. <laughs> σπίτι του μήπω με κρασί στις 12 το βράδυ. Πηγαίνω εκεί και ξεκινάει το καλό μου. Αποκαλύπτω ότι με βλέπει ω φίλη. Γκόμενα, ψυχολόγο και μελλοντική σύντροφό του, Μ. γιατί δεν είχε ξαναβρει τέτοια επικοινωνία με καμία. Αποκαλύπτει επίση ότι στα 12 του. Α! Βιάστηκε σε περιπτική κατασκήνωση από μαδάρχησα και με αφήνει παγωτό στο τέλο, αφού του έχω κάνει ψυχανάλυση, έχω κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία λόγω ψυχική λεκτική κακοποίηση, μου αποκαλύπτει κάτι που δεν είχε πει σε κανέναν μέχρι τότε. Η σύντροφό του έμεινε έγκυο, μια και έκοψε αντισυλληπτικά χωρί να του το πει και του το ανακοίνωσε, όντα τριών μήνων έγκυο για να μην μπορεί να γίνει τίποτα. Αυτό ω παιδί χωρισμένων γονιών και μεγαλωμένο με τη μάνα του, αποφασίζει να το αναγνωρίσει και να ζήσει μαζί τη παρά όσα έγιναν. Πολλά τα γεννητούρια ε, αυτό το. Γεννιέται το παιδί και έρχεται η Ελλάδα ξανά το καλοκαίρι. Μηνύματα, έξοδη μέχρι το πρωί, γέλια, αγκαλιέ, οικειότητα, χημεία, κρασιά, συζητήσει στο μπαλκόνι του, χάβια ερωτισμό παντού και αποκαλύψει συνεχή. Πέρασε αυτόφορο γιατί τον βρήκα να κάνει χρήση κάνα. <laughs> Όλο και καλύτερο, ε, γίνεται. Πέρασε αυτόφορο γιατί τον βρήκα να κάνει χρήση κάναβη και στο πίσω κάθισμα να είναι το παιδί του. Κόβει <laughs> την κάναβη που έκανε επί 15 συναπτά έτη λόγω βιωμάτων. <laughs> Θα σε κλείσω, μάλιστα μαχαίρι και με αφήνει ξανά παγωτό. Πολύ εύκολα παγωτό γίνεσαι, κοπέλα μου. Εγώ μέσα σε όλα αυτά δεν είχα χώρο ποτέ να του εκφράσω τα συναισθήματά μου. Έρωτα γάρ, κατακούτελο με τον πιο ακατάλληλο από, από όλε τι απόψει. Μέχρι που έγινε ένα μαγικό κλικ. Μια μέρα με καλή τηλεφωνικό από Γερμανία να μου πει ότι, ότι θα γίνει συνειδητά πατέρα για δεύτερη φορά. Μετά από έξι χρόνια. Παγώνω και χαίρομαι για αυτόν και την οικογένειά του, αλλά μετά βάζω τα κλάματα. Μετά από μια σοβαρή περιπέτεια υγεία, έμαθα να λέω με ειλικρίνεια τα θέλω μου και να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Περνούν λίγε μέρε και αυτή τη φορά τον καλώ εγώ για να το αποκαλύψω ότι πάντα ήμουν ερωτευμένη μαζί του, ακόμη και αν δεν είχε γίνει σεξ μεταξύ μα. Δεν το είχε καταλάβει, όπω είπε, και δεν θυμόταν όλα αυτά που μου είχε πει για μα. Δεν θυμόταν. δεν θυμόταν όλα αυτά που μου είχε πει για μας ότι με έβλεπε, ε, πα με έβλεπε τα πάντα πέρα από φίλοι, σύντροφο, γκόμενα, όλα. Γιατί λέει, αποφάσισε να τα θάψει μόλι θα έγινε πατέρα. Να σημειώσω ότι έχω βγει μαζί του και με το πρώτο παιδί του, όταν, ήταν η, γυναίκα του. όταν η γυναίκα του, είχε μείνει Γερμανία για ένα καλοκαίρι και ήμουν κυρία. Έχει βγει μαζί του, μα, μαζί με το παιδί του. Μα, κυρία. Πάντα κυρία σε όλα κρατιό μου και κρατούσα τη σχέση στο φιλικό για να μην γίνουν μπουρδέλο όλα στη ζωή του και τη δική μου. Μην με ρωτήσετε έχω ερωτευτεί. Η χημεία, η άνεση, η επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο είναι κάτι αδιανόητο. Δεν ξέρω αν ποτέ θα φύγει όσα χρόνια και αν περάσουν. Μετά την ερωτική εξομολόγηση που του έκανα, δεν έχουν ξαναειδωθεί, μια και τώρα με το δεύτερο παιδί δεν έχει τύχει να έρθει η Ελλάδα. Ή μάλλον δεν το έχει θελήσει πολύ. Γιατί Μαρία, ερωτε... Γιατί Μαρία ερωτευόμαστε του ακατάλληλου, ε? Γιατί να έχω νιώσει τόσο έντονα συναισθήματα για έναν και μόνο άντρα όλα αυτά τα χρόνια. Με στοιχειώνει η άβρα του σε όλα και σε ένα μήνα κλείνουν τα τρία. Άισε και σηκώνει τη μικρό. Κλείνουν τα 30. Η επόμενη ήταν πάντα μέτρη και κατώτερη του. Δεν του, δεν συγκρίνονταν ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι, μήπω εγώ τον έχω ακόμη θεό και απόλυτο Γιατί είναι αποθυμένο. Α! Ε, δεν μετανιώνω που δεν έχω συνευρεθεί ερωτικά μαζί του, παρά τι τόσε ευκαιρίε και κινήσει που έχει κάνει σχεδόν προκλητικά τι περισσότερε φορέ. Πε με δυνατή, πε με δειλή, πε με απλά μια γυναίκα με συνέστηση και πολλά δυνατά συναισθήματα που έχω μάθει να βιώνω μόνη μου μέσα στη μοναξιά μου όλο αυτόν τον καιρό. Περιμένω γνώμη σου, Μαγωνία. Μια ένα σου, σε φιλό. Ρε μου, καλό. Ναι, είναι κινηματογραφικό το πώ βρεθήκατε. Δεν θα τον ανέβαζα σπίτι μου. Πώ λοιπόν, να σου πω, και ο Μπράτ Πίτ να ήταν, θα με τρώμαζε λιγάκι. Αυτό ο Μπράτ. Ε, Βλέπει έναν άνθρωπο ωραίο ψηλό με λαχνό να καπνίζει στα σκαλιά και του λε ανέβα πάνω να τα πούμε. Ξεκινάει το λάθο. Δηλαδή δεν παίζει αυτό το πράγμα. Βέβαια θα μπορούσε να είναι. Να εξελιχθεί πάρα πολύ ωραία, αλλά το ρισκάρει αυτό. Δηλαδή, λε, μπαίνει στα 30. Αυτά γίνανε πριν 6 χρόνια. Ήσουν δηλαδή 24. okay, δεν, δεν ήσουν 18, 15, 16, 17, 18. Οκ, okay, σε έναν άνθρωπο, ο οποίο όπω είδαμε. Η ιστορία έδειξε. Δεν, δεν υπήρχε αντίκρισμα. Oh, oh. Δεν νομίζω ότι σε έχει ερωτευτεί. Νομίζω ότι έχει, να έχει αυτόν τον ενθουσιασμό του καινούριου, τη φίλη στην Ελλάδα, το αποκουμπί, τι θα, ποιον θα πάρω τηλέφωνο. Αυτό κάνει τη ζωή του. Κάνει μια ζωή μεσο, με, μεσοαστού αυτή τη στιγμή. Μεσοαστού κανονικού. Οικονομικού μετανάστη προφανώ στη Γερμανία, όλοι αυτοί όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό, ειδικά οι οικονομικοί μετανάστε οι Έλληνε, νομίζω ότι πατρεύονται στα 22 πια και κάνουν τα παιδιά τους. Και όχι ένα. Υπάρχει αυτή η κουλτούρα στο εξωτερικό με του Έλληνε του εξωτερικού πολίτη. Κάνουν κάτι οικογένεια, α πούμε, πέντε άτομα. Πέντε παιδιά. Έστω ότι δεν, είχε, δεν ήταν έγκυο η κοπέλα του, α πούμε, ότι δεν έμενε με στο πρώτο παιδί έγκυο. Κατά λάθο και αυτή έμεινε έγκυο, ε. Κατά λάθο. Ε, εντάξει, θα μου πει τώρα με αυτή τα είχαν πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια. Είχε σχέση έξι Εξι... μήνε. <laughs> <laughs> Είχε σχέση έξι μήνε και είχαν βγάλει το προφυλακτή. <laughs> <laughs> Αχ, τι ωραία. Πώ γίνεται ρε παιδιά αυτό στι σχέσει. Πότε πετά το προφυλακτικό από τη σχέση. <laughs> Γνωρίζει έναν άνθρωπο. Έξι μήνε είναι καλό. Πώ το πετά. <laughs> Κάνει κάποιε εξετάσει πριν. Ε, οι, οι, οι άνθρωποι με, με εγκέφαλο, μιλάμε τώρα. Όχι οι υπόλοιποι, α πούμε, που παθαίνουν. Άντε, εγώ έλα, βγάλει το πέτατο εισαγωγό τη ζωή μου. Και μετατρέχουμε, α πούμε, για να αντιβιώσει και κολπικά Οκ. Okay. Βγάλω λοιπόν. Έξι μήνε. Έξι μήνε, λοιπόν, ε, μένει η κοπέλα έγκυο. Και δεν του το λέει και το λέει μετά από τρει. Δηλαδή, έμεινε στου τρει και στου έξι μήνε το έμαθε αυτό. Ή στου έξι έμεινε και στου εννιά το έμαθε. Σε όποια περίπτωση, όλα λάθο. Αλλά είπε να τη σταθεί σωστό. εγώ δεν βλέπω πουθενά να λέω ότι θα κάνω θέμα μακριά σου δεν αντέχω. Ακριβώ. Δεν βλέπω πουθενά ξεκάθαρο το ότι. Ε, ότι σε γουστάρει, σε γουστάρει. Προφανώ γιατί να έρχεται μαζί σου να μιλάει τόσε ώρε και τα λοιπά. Όπω γουστάρουμε. Του έκανε κάτι κλικ. Αλλά μιλάμε το ένα φάουλ είναι μετά το άλλο. Αν σε γούσταρε τόσο πολύ και πίστευε, α πούμε, ότι μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Γιατί είσαι η φίλη, η μάνα, η έτσι, η γιουβέτσι, τα όλα μου. Εγώ τα όλα μου δεν τα θέλω. Σε μια σχέση, δεν τα θέλω πολύ τα όλα μου, θέλω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γυναίκα μου. Η γυναίκα, η γυναίκα έχει διάφορες, διάφορα βελάκια. Και η μητέρα και σύζυγος και ρωμένη ε, και τα πάντα, τα πάντα. Και, ε, ψυχολόγος και τα πάντα. Η γυναίκα, εσύ δεν ήσουν η γυναίκα του. Ήσουν μία γκόμενα με την οποία παίρναγε την ώρα του. Δηλαδή, άμα θέλει σφαιρικά να σε αναλάβουμε, πρέπει να σε αναλάβει η εταιρεία μα για όλα. Όχι μόνο για το ψυχολόγο και για την Κατλάντα. Έτσι, είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν είδα πουθενά, δεν ήτανε κότα. Γιατί ήτανε κότα, Γιατί δεν άφησε την κοπέλα του, εννοεί, Ότι κότεψε να αφήσει την κοπέλα του όταν του είπε ότι Ναι, είμαι έγκυο του... Αυτό δεν το ξέρει μην ορκίζεσαι ότι έγινε έτσι ακριβώ, γιατί αυτό μπορεί να είναι μια πολύ καλή δικαιολογία που είπε σε σένα. Γιατί αυτά τα εκβιαστικά σε οποιονδήποτε άνθρωπο να εμφανιζόσουν στου τρει μήνε και να έλεγα και τώρα θα κάνουμε παιδί. Τι είναι αυτό το εκβιαστικό και πώ το δέχεται ο άλλο. Κάτω από τι συνθήκη είναι στη Γερμανία. Μήπω ε, μένουν σε κανένα πατρικό τη ε, ε, κοπέλας του. Μήπω είναι και αυτό κανένα όγαμπρο, γιατί ακούμε πολλού όγαμπου τώρα τελευταία τριγύρω. Και δεν μπορεί να κάνει κιχ και να κουνηθεί, ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να έχετε μιλήσει τρει φορέ με κρασάκι και με στη ζαλάδα να έχετε πιαστεί λιχάκι και ψηλό αρπαχτή. Δεν ξέρω αν έχετε πληγεί, τι άλλο έχει συμβεί, αλλά δεν έχετε κάνει σεξ. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που δεν κάνετε σεξ. Αν με ρωτήσει, αν ήθελε να κάνει σεξ, θα έπρεπε να κάνει γιατί ήταν μόνο αυτό. Έχουν περάσει έξι χρόνια. Έχουν περάσει έξι χρόνια. Έξι χρόνια μετά αυτό αποκτά και δεύτερο. Πολύ θύμωσε με την κοπέλα του που έμεινε έγκυο του τρει μήνε και το είχε πει. Όχι, κορίτσι μου, καλό. Τίποτα δεν θα συμβεί εκεί πέρα. Είναι όλο λάθο. Είναι ένα μικροαστό. Αυτό με... με ενοχλεί ακόμη περισσότερο στου άντρε. Αν ήταν σούπερ-ντουπέρα super, super έρωτα, θα ήταν θα άντρα κότα. Δεν είναι άντρα κότα. Είναι άντρα λίγο. Υπάρχουν οι λίγοι βολεύονται. Πάμε να βρούμε την τύχη μα στην Αμερική, στην Γερμανία, στη... όπου θέλει να πάμε να βρούμε την τύχη. Εντάξει, βρήκα και μια καλή Βολεύτηκα, Έχουμε και αυτά τα επιδόματα. Που δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό καθόλου. Αλλά από η επικάλυψη, η υπόλοιπη εμένα. Μου, μου, μου την τρίχα. Μου την τρίχα. Δεν έχει να κάνει με την οικονομική επιφάνεια, έχει να κάνει με το μενταλιτέ. Κάνουμε την οικογένειά μα, κάνουμε και το δεύτερο παιδάκι μα. Πώ κάνει δεύτερο παιδί με τη γυναίκα αυτή εκτό, αν δεν σου έχει πει τα βασικά. Τα βασικά μπορεί να είναι μια οικογένεια από πίσω η οποία επενδύει, κάποιο σπίτι που δεν είναι δικό του, τον έχουν μαζέψει τι ωραία. Ε, ή μπορεί να είναι η αγαπημένη τη μαμά του, που η μαμά του να έχει πολλά λεφτά στη Γερμανία, γιατί είναι μισό Γερμανό, και να υπάρχει ένα, μια δέσμευση τέτοια ότι οι γονεί περιμένουν τα εγγονάκια για να δώσουν κάποια λεφτά, ή ότι είναι βολεμένο. Αυτό δεν τον κάνει κότα, τον κάνει μικρό αστό. Ένα προφίλ δηλαδή, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή, σε έβλεπε εσένα Γερμανία με καροτσάκι στα 24. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η μενταλιτέ. Επίσης, τι πάνε να πει το πιάσανε να καπνίζει φούντα με το μωρό πίσω. Τι! Το πιάσα να καπνίζει φούντα Το πέρα παράνομη φούντα. Ποια. Α, είναι ακόμα παράνομη. Το CBD δεν είναι νόμιμο. CBD είναι... Ωραία. Ας πούμε ότι ήταν CBD και δεν ήταν THC. Και καπνίζεις με το μωρό. Στο πίσω κα... Δηλαδή... Εσύ είναι ζωή. Ερωτεύσιμος πολύ. Πολύ, πολύ. Και κάπνιζε λέει 15 χρόνια. Που σημαίνει ότι αυτό είναι κάπω έτσι. Κρίμα που χάσει αυτή την ευκαιρία τη ζωή σου. Δεν θέλω να πω τίποτα για του ανθρώπου που πίνουν φούντα για ιατρικού λόγου ε, ή για κρίση πανικού και όλα αυτά. Γιατί είναι οκ, okay, εγώ κάπω με βρίσκει αυτό το πράγμα λίγο απέναντι. Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι μια δικαιολογία. Μπορεί κάποιο να έχει κάνει πάρα πολύ καλό σε κάποιου μεμονωμένα περιστατικά, ανθρώπων που χρειάζονται αυτό το λάδι για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Το να κυκλοφορώ και να είμαι μονήμα, έτσι, και να είμαι ακουσμένη, ας πούμε, και να... Είναι ό,τι πιο αντισεξουαλικό, αντικαβλέ, αντί όλα, έχω δει στη ζωή μου. Το να πιει μια φούντα στην παρέα και να πες κάτι να γελάς και να λες, και με χάλια, το ακούω σε αρέσει. Αλλά πραγματικά 15 χρόνια πάνε να πει Χρήση συστηματική. Σηκώναμε το πρωί, θα κάνω το τσιγαράκι μου να στην έλθω. Αντί να πάρω με τα ζάναξ, θα πιω μια φούντα. Το ακούω. Αν κάποιο άνθρωπο έχει τόσο σοβαρό. Αν νομίζετε για αυτοί που καπνίζουν φούντα ή αυτοί που δεν καπνίζουν και του βλέπουν, ότι αυτό δεν φαίνεται, είναι γραμμένο all over. Mm -mm. Είναι μια κουλτούρα που εμένα δεν μ' αρέσει. Θα μου προτιμά τα ζάναξ, όχι. Προτιμάω τον ψυχιατρό να πάω εκεί και να μου λύσει τα προβλήματά μου και να τα βρούμε όλα. Είναι μια εύκολη λύση, φούντα, αν με ρωτά. Λοιπόν, ναι, έπαθε με μεγάλη κρίση πανικού, μάλλον με στο αυτοκίνητο με το μωρό και είπε να ανάψει ένα μπάφο. Μορτή και λεπούρη έχασε. Κάνει το σταυρό σου. Κάνει το σταυρό σου. Αυτό είναι loser, αγάπη μου. Loser. Δηλαδή, όχι σώθηκε. Σώθηκε! Ναι, μπορεί να το έχει μεγάλο. Όχι, ναι, μπορεί. Το έχει κάνει στο μυαλό σου huge. Δεν είναι τίποτα. Δεν, γιατί δεν έχετε κάνει σεξ, αυτό ήθελε και εσύ δεν ήθελε. Τη είπε κάποια στιγμή να κάνουν και αυτή δεν ήθελε. Έχει κάνει προκλητικέ κινήσει. Ε, δεν έχω συνευρεθεί ερωτικά μαζί του παρά τι τόσε ευκαιρίε και κινήσει που είχε κάνει σχεδόν προκλητικά τι περισσότερε φορέ. Πε με αδυνατή, πες με δειλή, πες με απλά μια γυναίκα με ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση. Πού την έχει την ενσυναίσθηση, Ότι νιώθει την ψυχή του μέσα, πώ νιώθει. Δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα γιατί δεν ξέρει και αυτό τι γίνεται. Όχι όχι, 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 παιδί μου. Επίση, οι άνθρωποι οι οποίοι. Πώ χωνώνει αυτό, καταλάβαμε. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ εγκλωβισμένο αυτό στη ζωή του στη Γερμανία και πάρα πολύ βαριάται που ζει εκεί. Οπότε όποτε έρχεται εδώ πέρα είναι λίγο σαν κάτι να ξανανιώνει, να ξαναφτώνει. Δεν έχει κανένα σκοπό να φύγει από τη μικροαστήλα. Κανένα. Κανένα είναι βολεμένο πάρα πολύ. Απλά είναι και εγκλωβισμένο. Έτσι θέλει να νιώσει λίγο γερό, δυνατό. Σου είπε λοιπόν ότι μετά από 15 χρόνια κόψε μαχαίρι τη φουντά. <laughs> Αυτή είναι η απάντησή μου. <laughs> Όταν κάνει εντατική χρήση, είτε για ιατρικού, είτε για τη γουστάρι, φούντα ή οποιοδήποτε ναρκωτική ουσία, δεν την κόβει έτσι απλά. Και η φούντα που είναι κάτι το πολύ απλό θεωρητικά, δεν την κόβει, θα είναι μόνιμο έτσι με κρίση πανικού. Αν όντω είχε και πρόβλημα το παιδί. Τι λέτε, παιδιά. Απλά δεν θα καπνίσει μπροστά στα μωρά, μωρέ πια. Δηλαδή αυτό καπνίζει φούντα και γεννάει παιδιά. Α, oh, με έξι τα γεννάει τα παιδιά. Δεν είμαστε καλά, εγώ θα τρελαθώ. Και λε, τι κρίμα αυτό το αποθυμένο. Συγγνώμη που το διακομωδώ, αλλά πρέπει να το διακομωδήσουμε λίγο για να το καταλάβει καλά. Είναι αποθυμένο, το έχει μεγαλοποιήσει στο κεφάλι του σου. Είναι ένα loser. Ξέρει, θα, θα έπρεπε να είσαι αόρατη και να πα στη Γερμανία και να δει πώ κινείται και τι κάνει. Να σου φύγει το, το τσαούλι να σου πέσει κάτω και να πει εγώ. Με αυτόν που είναι σχεδόν κλωσάρ, γιατί εμένα μου κάνει κλωσάρ. Μου κάνει λίγο φασαίο, αλλά γερμανό φασαίο. Κάθομαι έξω από τι πολυκατοικίε και πίνω μπύρας και καπνίζω τον μπάφο και είμαι πολύ ωραίο γκόμενο και βλέπω και ένα ωραίο κοριτσάκι και ανεβαίνω πάνω στο σπίτι. Mm. Τι έκανε στην πολυκατοικία εκεί και κάπνιζε, mm. Μόνο του, παιδιά. Είμαστε καλά καθόλου. Νομίζω ότι αν πήγαινε όσα ώρα τη μίγα στη Γερμανία, θα έκανε το σταυρό σου και 100 μετάνιε και θα έλαβε και κάτι λαμπάδε στην Παναγίτσα που σέσωσε. Μιλάμε τώρα για. Έτσι μου μυρίζει μια ανταρκύλα έμενε εδώ πέρα και λίγο μιζέρια. Μιζερούλικα τα πράγματα. Ευτυχώ λοιπόν σωθήκαμε. Είσαι σχεδόν 30 που σημαίνει ότι είσαι στην καλύτερη ηλικία. Πάντα μέτρη και κατώτερη του δεν συγκρινώνεται το μικρό του δαχτυλάκι. Τι εννοεί, αγάπη μου, δεν μπορεί να συγκριθεί ο άνθρωπο, ο loser, με κανέναν. Είναι τόσο. Ποιο είναι το μικρό του δαχτυλάκι που είναι πια που σε έκανε να. Ή ήταν σωστό το timing και κάτι τέτοιο χρειαζόσουν να κάποιον αλήτη, εμποέμ που να φεύγει, να γυρνάει και λέει κινηματογραφικό όπω το έπες. Δεν είναι καλό το happy ending. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Επίση δεν ήθελε πάρα πολύ να κάνετε σεξ, γιατί αν ήθελε πάρα πολύ να κάνετε σεξ, θα κάνατε σεξ. Φοβότανε κι αυτό λιγάκι. Στο κάτσε τώρα, μην έχουμε άλλα. Ε, κοπέλα μου, κάνε το σταυρό σου. Άναψε και τη λαμπαδίτσα σου, σου λέω. Σώθηκε. Θα βρει μια χαρά. Εκατό άλλου. Όχι μικρό δαχτυλάκι. Άστα, ούτε μια τρίχα. Ε, αλήθεια σου λέω. Λουζ, λουζ. Τα, τα, τα σώθη. Πα, 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 παιδιά, μερικέ φορέ πρέπει να κάνουμε το σταυρό μα που σωνόμαστε από πράγματα τα οποία μπορεί να μα λυπούν εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ και να λέμε χριστέ μου τι θα κάνω και τα λοιπά. Αλλά και στην καλή δερσιά αυτή τη ιστορία, τι θα έκανε. Θα πήγαινε Γερμανία. Τι θα έκανε. Γιατί αυτό μέσα στην Γερμανία, όπω. Με τι θα κλαίγαμε για τη Γερμανία. Σοχ, πω 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 ποσόθηκε. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Σολομού και μόλι έσώσα την ανθρωπότητα. Ε, παιδιά. I subscribe δεν το είπαμε ποτέ γιατί είχαμε Χριστούγεννα σήμερα εδώ πέρα Νοέμβρη νωρί εγώ τα κερατά μου είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Α, τι ωραία που θα τα πάμε. You better watch out, you better not cry, you better not. αναβδεί ταν Ταν-ταν. Α. Mm -hmm. Ήθελα να πω τη beginning. Όλα ίδια μου φαίνονται, αλλά δεν πειράζει. Θα φτιάξω την playlist μου τώρα με τα Χριστουγεννιάτικα. Ωραία, τι έχει να γίνει. Όλο το Νοέμβριο θα τον κάνω Χριστούγεννο. Ε, στείλτε μου τα γραμματάκια σα, τέτοια θέλω. Τέτοια θέλω. Τέτοιε τρέλε. Τα κινηματογραφικά, τα ψεύτικα. Αυτά που λέω δεν το πιστεύω, ότι μου το γράμμα. Αυτό άνθρωπο. Μαρία Σολομού, ως. όχι. Όχι, όχι, όχι. Μαρία.solomoupa.gr ε, Και στο Instagram μου μόνο σχόλια, παρακαλώ, από εδώ και πέρα. Όχι γράμματα στο Instagram μου, σα παρακαλώ. Ε, τα διαβάζουμε και εκεί, τα βρίσκουμε. Αλλά σταματήσουν να έρχονται και εκεί. Βα βαλόμεθα από παντού, παιδιά, σα παρακαλώ. Ε, θέλω κάτι άλλο. Όχι, θα φύγω τώρα. Θα φύγω τώρα, θα σα δω την άλλη εβδομάδα που. Ε, δεν θα έχει αλλάξει κάτι. Βάζετε στοίχημα. Στοιχηματίζω. Θα γυρίσει στη δικιά μου αγκαλιά. Το καλό να ακούγεται.